Η λέξη λαμόγια από τον πρώην πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργο Πουλοκέφαλο, άναψε τα αίματα συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, ο Περιφερειακό Σύμβουλο και υποψήφιο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Νίκο Γκόντικα, επιτέθηκε λεκτικά στον Περιφερειακό Σύμβουλο, κ. Σταυριανόπουλο. Ο πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Στρατηγάκο, προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα, προσχωρώντα τα θέματα εντό ημερήσια διάταξη. Μπορεί να είμαστε και στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε ένα μήνα μπροστά. Εμένα μου έλεγε Περιφερειακό Συμβούλιο Συμβουλίο, θα τον είχα με υπότιτλο κουβέντα. Σας παρακαλώ, λέω λοιπόν. Μετά από τη φήμωση, θα έχουμε και διτσάρισμα. Για να μάθουμε και εμείς τι σημαίνει υποβρύχιο. Για πέστε μας εσείς που τα ξέρετε, τι σημαίνει υποβρύχιο. Αφού σε καθηγητάκος να μας το λες εσύ. Παρακαλώ, αφαιρώ το λόγο από όλους και προχωράω στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το επόμενο θέμα είναι το 4 της ημερήσιας διάταξης και αναφέρεται ενημέρωση για τη θετική ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση της φτώχειας που είναι εξαναγωγής. Κυρία Νικολάκου, ένα λεπτό παρακαλώ. Αυστηρά, γιατί η διαδικασία είναι πολύ πίσω. Κυρία Νικολάκου, έχετε κλεισίσει και κανένας άλλος λόγο. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ, κύριε Νικολάκου, να το λόγο. Πολύ μικρό το ανάστημα, λέει. Σήκωσε το ανάστημά σου, τα τούτα που έξασε. Δεν μπορείς να το σηκώσεις. Γιατί είσαι πολύ χαμηλό. Τι ζωρίζεσαι, κύριε Κοριακάκο. Κύριε. Θα διακόψω τη συνεδρία για ένα λεπτό, παρακαλώ. Τι θέλει. Διακόπτω τη συνεδρία για ένα λεπτό. Θα μαζευτείτε. Θα μαζέψετε. Θα μαζέψετε το βουκάλι. Θα μαζέψετε. Μαζέψτε τους Μαζέψτε τους. Στο σπίτι σου είσαι! Στην οικογένειά μου. Και σύντροφός μου είναι η γυναίκα μου.